Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Όλοι θα έχουν παρατηρήσει ότι πλέον στην αγορά βρίσκουμε πολλά εργαλεία αλλά και μηχανήματα μπαταρίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για αγροτικές εργασίες. Σίγουρα όσο αφορά την ισχύ τους είναι πάρα πολύ δυνατά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα βενζινοκίνητα. Στα πλεονεκτήματά τους προφανώς είναι η αθόρυβη λειτουργία τους, αρκετά ξεκούραστα, χαμηλό βάρος, με το μόνο μειονέκτημα να είναι η αυτονομία της μπαταρίας που χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα Power Station. Ουσιαστικά είναι ένα σταθμός φόρτισης και είναι της εταιρείας All Power, το μοντέλο R2500. Η εταιρεία All Powers είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, όπου κατασκευάζει εδώ και πολλά χρόνια σταθμούς φόρτισης ή αλλιώς Power Station, όπου μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με τα ηλιακά πάνελ που διαθέτει, ώστε να φορτίζουμε τους σταθμούς φόρτισης μέσω της ηλιακής ενέργειας. Ο σταθμός φόρτισης είναι αυτός που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Πραγματικά το μέγεθός του είναι σχετικά μεγάλο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τον φορτίσουμε με 5 διαφορετικούς τρόπους, αλλά μας δίνει και πολλές εξόδους σε διάφορους τύπους, όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Έχει χωρητικότητα 2016 βατόρες. Επίσης διαθέτει έναν ισχυρό μετατροπέα καθαρού ημιτονοειδού σχήματος στα 2.500 Watt και στη γυμαία μπορεί να φτάσει έως και 4.000 Watt. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια ενός σταθμού φόρτισης είναι η μπαταρία του. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια ανθεκτική μπαταρία LiPo4, όπου μας εξασφαλίζει έως και πάνω από 3.500 κύκλους φόρτισης, όπου ουσιαστικά έχει μια διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τα 10 χρόνια καθημερινής χρήσης. Πριν περάσουμε να δούμε τις εξόδους που μας δίνει, ας δούμε πρώτα πώς μπορούμε να το φορτίσουμε, μιας και διαθέτει ουσιαστικά 5 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος για να φορτίσουμε το Power Station, τον σταθμό φόρτισης, είναι με τη χρήση μιας του οικιακού ρεύματος που έχουμε στο σπίτι μας, μέσω μια μπρίζα δηλαδή. Ο δεύτερος είναι από την έξοδο του αναπτήρα του αυτοκινήτου μας. Ο τρίτος με τη χρήση ενός ηλιακού πάνελ. Και ο τέταρτος τρόπος είναι μέσω μιας γεννήτριας. Όσο αφορά τη φόρτιση μέσω του ηλιακού πάνελ, έχουμε μέγιστη είσοδο τα 1000 Watt, όπου μπορεί να φορτίσει το συγκεκριμένο μοντέλο σε περίπου 2 ώρες. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να έχουμε διπλή είσοδο φόρτισης, όπου στη μία περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το ηλιακό πάνελ τα 1000 Watt, όπως είπαμε, μέγιστα, και μια είσοδο AC, όπου το σύνολο και των δύο εισόδων, δηλαδή AC και ηλιακού πάνελ, να μην ξεπερνάνε τα 2.500 Watt. Και αφού είδαμε με τους τρόπους που μπορούμε να φορτίσουμε τον σταθμό φόρτισης, ας δούμε και τις εξόδους που διαθέτει. Και εδώ βλέπουμε την μπροστινή πλευρά του σταθμού φόρτισης, όπου έχει τις εξόδους που θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, και για να τον ενεργοποιήσουμε θα πατήσουμε παραταμένα το κουμπί ενεργοποίησης του και ακούσαμε το σχετικό ήχο όπου έχει ενεργοποιηθεί. Εδώ βλέπουμε στην οθόνη που διαθέτει το ποσοστό της μπαταρίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά και από εδώ πέρα ουσιαστικά μας δείχνει τα Watt εισόδου και εξόδου. Οπότε ας περάσουμε να δούμε τις εξόδους που έχουμε. Από τα αριστερά εδώ είναι η έξοδη USB που διαθέτει. Διαθέτει δύο εξόδους Type-C όπου είναι στα 100 Watt και έχουμε άλλες 4 εξόδους USB. Οι δύο αριστερά από εδώ είναι στα 18 Watt έξοδο και οι άλλες δύο από εδώ είναι στα 12. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε τις εξόδους ανακατηγορία από το κουμπί που διαθέτει κάθε έξοδο. Στην κάτω πλευρά θα βρούμε τις 4 εξόδους που έχει στα 230 Volt, 10 Amber Maximum, και από εδώ, όπως είπαμε, τις ενεργοποιούμε ή τις απενεργοποιούμε. Από τα δεξιά πάνω θα δούμε και μία έξοδο DC που έχει. Είναι η κλασική έξοδο, όπως λέμε όλοι, που είναι στο βίσμα του αναπτήρα αυτοκινήτου, οπότε μπορούμε να συνδέσουμε διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητό μας. Και εδώ έχει ακόμα κάποιες εξόδους στα 12 Volt. Μιας και ο σταθμός φόρτισης της εταιρείας All Powers R2500 έχει αρκετά υψηλή τεχνολογία, φυσικά διαθέτει τόσο Bluetooth αλλά και Wi-Fi για να μπορούμε να συνδεθούμε από το κινητό μας μέσω της εφαρμογής που διαθέτει η εταιρεία All Powers και να τηλεχειριστούμε από απόσταση τον σταθμό φόρτισης. Οπότε θα μπορούμε, όπως είπαμε, από το κινητό μας να βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία
αλλά και να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε μία από τις εξόδους του σταθμού φόρτισης. Οπότε ας περάσουμε να δούμε πώς είναι αυτή η εφαρμογή. Και εδώ βλέπουμε την εφαρμογή που διαθέτει η εταιρεία AllPowers στο κινητό μας. Ήδη έχω συνδέσει το μοντέλο R2500, οπότε πατάμε και βλέπουμε πλέον τις πληροφορίες όπου μας δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία, αλλά και αν έχουμε ενεργοποιημένες κάποιες εξόδους. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ενεργοποιημένη έξοδο και όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την έξοδο των 220 V θα πατήσουμε το κουμπί και βλέπουμε ότι η έξοδο ενεργοποιήθηκε από τον σταθμό φόρτισης. Επίσης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε όποια έξοδο θέλουμε, όπως επίσης έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε και την έξοδο αν θα λειτουργεί δηλαδή στα 50 Hz ή στα 60. Έχοντας δει και πώς μπορούμε να την χειριστούμε τον σταθμό φόρτισης, φυσικά αυτό προϋποθέτει εκεί που θα έχουμε τον σταθμό φόρτισης να υπάρχει και σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω Wi-Fi για να μπορέσουμε ουσιαστικά να τον τηλεχειριστούμε. Έχοντας δει αρκετές πλέον πληροφορίες σχετικά με τον σταθμό φόρτισης, ας δούμε και πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σίγουρα οι περισσότεροι θα πούνε ότι το χρησιμοποιούμε για κάμπινγκ, είτε με τη χρήση ενός τροχόσπιτου, είτε με τη σκηνή μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι μας για ώρα ανάγκης, σε μια διακοπή ρεύματος που θα έχουμε, να τροφοδοτήσουμε κάποιες συσκευές που θέλουμε. Για εμάς όμως, τους αγρότες, μας ενδιαφέρει σίγουρα να έχουμε την αυτονομία και να μπορούμε να φορτίζουμε τις μπαταρίες στο χωράφι μας. Οπότε όταν χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο ή μηχάνημα που έχει μπαταρίες, να μπορούμε να φορτίζουμε τις μπαταρίες. Οπότε όταν τελειώσει μια μπαταρία που χρησιμοποιούμε, να τη βάλουμε να φορτίσει και να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη που έχουμε ήδη φορτισμένη. Οπότε αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να έχουμε μια μεγάλη αυτονομία των μπαταριών που χρησιμοποιούμε για τα εργαλεία μας. Φυσικά όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δυνατότητα να φορτίσουμε μέσω ηλιακού πάνελ και τον ίδιο τον σταθμό φόρτισης όπου μας δίνει μια έξτρα αυτονομία. Μιας και ανέφερα ηλιακό πάνελ, στη συνέχεια του βίντεο θα δούμε και το ηλιακό πάνελ που χρησιμοποιώ με το συγκεκριμένο σταθμό φόρτισης. Μου το έχει στείλει η εταιρεία AllPowers, είναι το μοντέλο SP037 με μέγιστη έξοδο τα 400 W. Δηλαδή χρειάζεται περίπου 5 με 6 ώρες για να φορτίσει το συγκεκριμένο σταθμό φόρτισης, φυσικά ανάλογα την ηλιοφάνεια. Οπότε ας περάσουμε να δούμε και το σχετικό βίντεο, να δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο σταθμό φόρτισης, αλλά και πώς συνδέουμε το ηλιακό πάνελ. Πάμε!
Οπότε, αφού είδαμε και το σχετικό βίντεο, χρησιμοποίησα τον σταθμό φόρτισης τόσο για να φορτίσω κάποιες μπαταρίες από κάποια εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποίησα, αλλά όπως είδαμε και στον κήπο, το χρησιμοποίησα για να τροφοδοτήσω κάποια ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σίγουρα να χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία ρεύματος και στο χωράφι μας μέσω του σταθμού φόρτισης. Πολύ εύκολα, όπως είδαμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ηλιακό πάνελ, απλά το ξεδιπλώνουμε και με ένα καλώδιο συνδέουμε το ηλιακό πάνελ με το σταθμό φόρτισης. Αν και ο ήλιος δεν ήταν αρκετός, καθώς ήταν απόγευμα, είδαμε όμως ότι πολύ εύκολα μπορούμε να φορτίσουμε τον σταθμό φόρτισης οπουδήποτε και αν είμαστε, οπότε αυτό μας δίνει σίγουρα μια μεγάλη αυτονομία και ελευθερία κινήσεων. Στο χωράφι επίσης είδαμε ότι σύνδεσα και έναν αεροσυμπιεστή που διαθέτω, πραγματικά τον σήκωσε πάρα πολύ άνετα και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο χωράφι, αλλά και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αεροσυμπιεστή για διάφορες εργασίες που θέλουμε να κάνουμε, είτε με ένα πιστόλι βαφής ώστε να βάψουμε μια καγκελόπορτα, κάποια σίδερα, κάποια ξύλα στο χωράφι μας όπου δεν υπάρχει ρεύμα και έτσι με τον σταθμό φόρτισης μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μία ακόμα πολύ σημαντική χρήση που μπορούμε να κάνουμε τον σταθμό φόρτισης που παρουσιάζω είναι να το χρησιμοποιήσουμε και σαν UPS. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα είτε να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας ή μια συσκευή που θέλουμε να προστατεύσουμε, καθώς έχει ελάχιστη διακοπή τα 15 μιλισεκόντ. Προφανώς οι χρήσεις ενός σταθμού φόρτισης είναι πάρα πολλές, πόσο μάλιστα του συγκεκριμένου, όπως και πάρα πολλές δυνατότητες. Εκτός από το να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας στο χωράφι των εργαλείων που χρησιμοποιούμε ή να τροφοδοτούμε κάποια ηλεκτρική συσκευή, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα κάποιο στάβλο ή μια αποθήκη όπου δεν έχουμε ρεύμα, τουλάχιστον τα βασικά δηλαδή, τα φώτα μας ή ένα ψυγείο. Και μην ξεχνάμε ότι η δυνατότητα που έχει να φορτίζει μέσω ηλιακού πάνελ το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Τώρα όμως ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει ο σταθμός φόρτισης που μόλις παρουσίασα. Έτσι λοιπόν, ο σταθμός φόρτισης της εταιρείας All Powers, το μοντέλο R2500, θα το βρούμε στην τιμή των 1.199 ευρώ. Όσο αφορά το ηλιακό πάνελ που σας παρουσίασα, το SP037, θα το βρούμε στην τιμή των 439 ευρώ. Όμως υπάρχει δυνατότητα να το πάρετε και σαν kit, δηλαδή ο σταθμός φόρτισης μαζί με το ηλιακό πάνελ, όπου έρχεται στην τιμή των 1.399 ευρώ. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω το σχετικό link από το site της εταιρείας All Powers με τα στοιχεία του συγκεκριμένου σταθμού φόρτισης που σας παρουσίασα και όσοι ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε θα μπορέσετε να το προμηθευτείτε από το παρακάτω link. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου σας παρουσίασα έναν εξαιρετικό σταθμό φόρτισης με πολύ μεγάλες δυνατότητες, εξαιρετικής ποιότητας και πάνω απ' όλα ένα εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε είμαστε για να τροφοδοτούμε ό,τι συσκευή θέλουμε ή τις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε στο χωράφι μας. Προσωπικά θα το χρησιμοποιώ τόσο στο χωράφι για να φορτίζω τις μπαταρίες από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ, αλλά όταν δεν είμαι στο χωράφι θα τροφοδοτώ, μάλλον θα προστατεύω τον υπολογιστή μου από τις πολλές διακοπές ρεύματος που έχουμε. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σου!